Λοιπόν, συνεχίζοντας πάνω σε αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο Σούμος Ατουλάκης, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι πολύ πιεστικά δημιουργήσαμε ένα ρόστερ που έπρεπε σύντομα αυτό το ρόστερ να γίνει οικογένεια, να κάνουμε γρήγορα καλά ποδητήρια, να περάσουμε στα παιδιά σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό και έκανε. Οπότε ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είχαν ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Όσον αφορά το οικονομικό, κάναμε ένα προϋπολογισμό τον Αύγουστο, εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Λίγο πολύ τα νούμερα τα ξέρετε και είμαστε ακριβώς πάνω σε αυτά τα νούμερα που είχαμε ανακοινώσει τότε, όπου μέσα από αυτό το budget θα βγάζαμε τη φετινή χρονιά χωρίς προβλήματα, να είναι πληρωμένο το προσωπικό, να είναι πληρωμένα οι μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών, οι διαμονές τους, η διατροφή τους και όλα αυτά. Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε σε 5 κατηγορίες, να πω. Η πρώτη κατηγορία και η βασική ήταν οι χορηγίες, που είχε να κάνει με το 20% αυτής της του προϋπολογισμού. Η πρώτη κατηγορία ήταν ένα 30%, θα σας έλεγα, δεν θα σας πω νούμερα σήμερα, γιατί πρώτα πρέπει να τελειώσουμε με τον ερασιτέχνη, οπότε θα σας το πω έτσι σε ποσοστιαία αναλογία. 30% η διαφημίση του γηπέδου και των εταιριών. Η τρίτη κατηγορία ήταν τα διαρκείας και τα εισιτήρια της σεζόν. Ένα 10% είχαμε εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις κάναμε το χορό της ομάδος, κάναμε μια κλήρωση ενός αυτοκινήτου, αν θυμάστε. Και ένα 10% τα τελευταία παιχνίδια που ζητήσαμε και πήραμε και ευχαριστούμε πολύ τους φιλάθλους, μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ζούμε σε δύσκολες εποχές στη χώρα μας, οπότε και η προσπάθεια θα ήταν το αντίστοιχο, αντίστοιχα δύσκολη. Βέβαια, εγώ είμαι όχι ευχαριστημένος, είμαι 100% ευχαριστημένος από όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν παρασυρθήκαμε το Γενάρη από που θα μπορούσαμε να μεγαλώσουμε το ρόστερ. Δεν το είχαμε και μείναμε εδώ που είμαστε, μείναμε στα παιδιά μας. Αυτά θα σας τα πει παρακάτω και ο Στέλιος ο Καταγγελάκης, γιατί θα μεγάλωνε το μπάτζετ και θα μέναμε ανοιχτοί. Οπότε κρατηθήκαμε και στηριχτήκαμε σε αυτά που είχαμε επιλέξει και σε αυτά που συμπληρώσαμε το Γενάρη. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τα έσοδα. Εδώ θα πρέπει εγώ να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Τσανάκα που ήταν κοντά μας από την αρχή, μαζί με την πρόεδρο του Δημοφέλεια, την κυρία Ιωσήφιδου, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη που μας στήριξε και ηθικά και όσο μπορούσε από την περιφέρεια. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καλατζή που η βοήθειά του ήταν σημαντικότατη από την αρχή, όπως και τους βουλευτές μας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Πιτσιώτη, τον κύριο Μανουηλίδη και τον κύριο Ιωαννίδη που όπως μπορούσε ο καθένας μας βοήθησε. Θα ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τη θερμοπλαστική και τον κύριο Αγκουστίν Παλόγλου που ήταν ο χορηγός μας στη Φανέλα, όπως και τη Ρεβόιλ. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Ελιά Ελιά και τον Αντώνη Αντωνίου, επίσης την κύριο Γκλάς από τη Θεσσαλονίκη, την εταιρεία Μασούτης, τη Λευκοσιδηρουργία Καβάλας και την Ενέργεια. Βέβαια, θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους επαγγελματίες καβαλιώτες που με την καταδικήσεις ομολογία και του κόσμου είχαμε ένα γήπεδο με πολλές διαφημίσεις και είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά φέτος και η οποία αυτή προσπάθεια μας στήριξε και οικονομικά. Οπωσδήποτε τους φιλάθλους που τις πρώτες μέρες αυτής της προσπάθειας μας στήριξαν με τα διαρκείας και επίσης, όπως είπα στην αρχή, με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Να ευχαριστήσω τους συνδέσμους μας, τους αργοναύτες και τη Λέσχη που ήταν κοντά μας όσο μπορούσαν τα παιδιά και όποιοι μπορούσαν.
Να σταθώ λίγο στους προπονητές μας, τον κύριο Σπυρλίδη και τον Κώστα Νιφαντάκη και τον Διακάκη που ήρθαν στη συνέχεια. Επίσης και αυτοί βάλανε τη δουλειά τους, βάλανε τον χρόνο τους, βάλανε τη διάθεσή τους και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε. Δεν ξέρω αν ξεχνώ κανέναν. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν κοντά μας, ο τύπος. Ήσασταν κοντά μας όλη τη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίξατε όλη αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Πιστεύω αν συνεχιστεί μια αντίστοιχη προσπάθεια, ότι βάλαμε ένα πρώτο λιθαράκι. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα φέτος ήταν μετά από πολλά χρόνια για πρώτη φορά που δεν είχε επίσημο επενδυτή, μεγάλο χορηγό κτλ. Οπότε η προσπάθεια στηρίχθηκε αποκλειστικά σε εμάς, στον κόσμο, στο φύλαθρο κόσμο, στην προσπάθεια τη δική μας, όλων που ήμασταν από την Καβάλα. Έτσι, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα άλλο. Έχω μόνο να πω ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση με τον Εραστέχνη, όπου εκεί θα δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις για να κλείσει αυτή η χρονιά και να αρχίσει καινούργια.